στα 2 μίλια αριστερά στο Σταυρό, είναι 3 άτομα μέσα στη θάλασσα και δεν μπορούν να βγουν στη στεριά. Σοκ στην Αγία Πελαγία. Ανήμερα της Εθνικής Επετείου, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στη θάλασσα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Μια τετραμελής παρέα αποφάσισε να περάσει την ημέρα ψαρεύοντας. Οι 4 εραστέχνες ψαράδες βρέθηκαν σε απόκριμνο σημείο στις Αλικές. Ήτανε πάρα πολύ φουρτούνα. Ήτανε 6-7 μποφόρ θάλασσας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το καλάμι του άτυχου 35χρονου έπεσε στο νερό. Στην προσπάθειά του να το ανασύρει, βρέθηκε και ο ίδιος στη θάλασσα. Αμέσως έπεσε στο νερό για να τον βοηθήσει ο δεύτερος της παρέας. Ωστόσο, εξαιτίας της θαλασσοταραχής, οι δυο τους παρασύρθηκαν από τα ρεύματα. Ο τρίτος, βλέποντας τους φίλους του να κινδυνεύουν, ρίχνεται και αυτό στη φουρτουνιασμένη θάλασσα. Ωστόσο, η μάχη με τα κύματα αποδείχθηκε άνηση. Ήταν πάρα πολύ μεγάλος ο κυματισμός. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, από πείρα που έχω 45 χρόνια αλλιεύς, όταν πέσεις ή για μπάνιο ή να πέσεις από μια τυχαία στιγμή, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σημώσει τη στεριά, αφού στα 15 μέτρα δεν έβλεπε ο ένας του αλουνού το σκάφος από τον κυματισμό που είχε. Κρατώντας την ψυχραιμία του, ο τέταρτος της παρέας καλεί το λιμενικό, που δίνει άμεσα εντολή σε σκάφη από την Αγία Πελαγία να σπεύσουν. Άμεσα φτάνουν στο σημείο 2 καΐκια και το σκάφος καταδυτικής σχολής της περιοχής. Πήγαμε, είχε πάει το πρώτο αλλιευτικό σκάφος, Σταματάκης, το οποίο πήρε απάνω ένα παιδί το οποίο είχε υποθερμία. Το τρίτο παιδί βουτάει κάποιος από το σκάφος το καταδυτικό, το παίρνει το τρίτο και το άλλο παιδί ήταν... Δυστυχώς για τον νεαρό άνδρα ήταν ήδη πολύ αργά. Τραγικό φινάλε για έναν νεαρό άνδρα ανήμερα της Εθνικής Επετείου στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Πελαγίας. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που περίμεναν στη στεριά παρέλαβαν τους 3. Οι 2 φίλοι του άτυχου 35χρονου μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με συμπτώματα υποθερμίας. Πάντα όταν έχει τέτοιο κυματισμό ή για ψαροτούφεκο ή για καλάμι πρέπει να προσέχουμε, διότι ένα κύμα μπορεί να έρθει στο σημείο που ψαρεύεις και να σε πάρει, γιατί κάθε 40 κύματα έχουμε 3 κακά, γι' αυτό λέγεται και τρικυμία.